Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Τα προβλήματα στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης συνεχίζονται, με την παράταση για την καταβολή των εισφορών του Ιανουαρίου να λύγει σε λίγες ημέρες. Πάνω από 150.000 ασφαλισμένοι με παράλληλη ασφάλιση δεν γνωρίζουν ακόμα το ποσό που πρέπει να καταβάλουν. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, διευθυντής του insider.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά το ΕΦΚΑ έχει αρχίσει να μεταμορφώνεται σε ένα πολύ μεγάλο πονοκέφαλο για την κυβέρνηση, καθώς από τη μία έχουμε όλα αυτά τα διαδικαστικά θέματα. Αναγκάστηκε εσπευμένα να δοθεί παράταση μέχρι τις 15 του Μάρτη. Ήταν κανονικά να λήξουν 28 Φεβρουαρίου, να λήξει η προθεσμία καταβολή των εισφορών του Γενάρη, που είναι και οι πρώτες από την δημιουργία του ΕΦΚΑ. Και όμως δόθηκε παράταση μέχρι τις 15 του Μάρτη. Και ακόμα όμως και μέχρι τώρα βλέπουμε από τη μία πάρα πολύ χαμηλή εισπραξιμότητα και από την άλλη ακόμα πολλές περιπτώσεις όπου οι ασφαλισμένοι δεν ξέρουν τι θα πληρώσουν. Στην δεύτερη κατηγορία, όπως είπες, είναι 105.000 ασφαλισμένοι με παράλληλη απασχόληση και αναμένεται άμεσα να υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση για την περίπτωσή τους. Όμως και αυτό σημαίνει νέες καθυστερήσεις. Από την άλλη, όμως, συνολικά από τα περίπου 1,2 εκατομμύρια σημειώματα ασφαλιστικών εισφορών που έχουν εκδοθεί, έχουν πληρωθεί αυτή τη στιγμή μόλις 326.000. Πάρα πολύ μικρή εισπραξιμότητα και πάρα πολλοί είναι εκείνοι που λένε ότι δεν πληρώνω τώρα, γιατί τώρα τα ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση τα έσοδα του 2015. Θα περιμένουν να γίνει η καθάριση των δηλώσεων του 2016, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν χαμηλότερα εισοδήματα και λένε ότι θα πληρώσω τότε να δω τι μου αναλογεί. Γιατί ο νόμος προβλέπει ότι θα γίνει συμψηφισμός μετά και θα βγουν μικρότερες φορές. Αν κάποιος όμως το 2016 έχει σαφώς λιγότερα χρήματα, μπορεί και να μην το συμφέρει. Υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που ήταν υπέρογκα ποσά στον ΕΦΚΑ και έχουν μπει στη διαδικασία, δεν το πληρώνω, περιμένοντας ενδεχομένως και μια νέα ρύθμιση. Και γενικώς υπάρχει και μια ανέχεια. Πολλοίς κόσμος είτε δεν μπορεί, είτε δεν θέλει να πληρώσει τις φορές. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό δημιουργεί μείζον πολιτικό θέμα για την κυβέρνηση, καθώς η εισπράξη του ΕΦΚΑ είναι βασικό προαπαιτούμενο σε όλη συμφωνία με τους δανειστές και απειλεί να την άξει στον αέρα όλο τον οικονομικό προγραμματισμό της κυβέρνησης για το 2017, ενδεχομένως φαίνοντας ακόμα πιο νωρίς και τον κόφτη. Γι' αυτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, αναμένονται μια σειρά πρωτοβουλίες από το κυβερνητικό επιτελείο, καθώς γίνεται μια προσπάθεια να αναστραφεί η εικόνα, διότι αν έχουμε και τους επόμενους μήνες πάρα πολύ χαμηλή εισπραξιμότητα, είναι πάρα πολύ πιθανό, είναι σχεδόν σίγουρο ότι αυτό θα βαρύνει στην διαπραγμάτευση και θα αλλάξει εντελώς τα οικονομικά δεδομένα.